Είμαστε εδώ πέρα με τον κύριο Γιώργο Μπελούκα, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη Ενωτική Κίνηση Πολιτών με επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη. Στον κύκλο αυτών συνεντεύξεων που ανοίγουν στην Ανατολή την περίοδο αυτή, κύριε Μπελούκα, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλώς σας βρήκαμε. Νομίζω ότι αυτός ο κύκλος να πάει καλά και να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους από όλους τους ενδιασμούς, να επικρατήσει ένας πολιτικός πολιτισμός. Να καταθέσω τη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία πλήττονται και νομίζω να πάνε όλα καλά και να βοηθήσει ο Θεός να ξεπεράσουν γρήγορα τα προβλήματα που υπάρχουν. Ορθώς αρχίζεται από αυτό, θεωρώ. Είναι μια πολύ κακή συγκυρία αυτή τώρα που συμπίπτει με τις εκλογές αυτοδιοικητικές, η τραγωδία αυτή στη Θεσσαλία. Και αναδεικνύονται και ζητήματα σίγουρα, κύριε Μπελούκα, το ξέρετε και εσείς, έχετε μεγάλη εμπειρία και από τα αυτοδιοικητικά και από τα πολιτικά γενικότερα. Ο συντονισμός τώρα κεντρικής και τοπικής εξουσίας, πώς βγαίνουν οι δήμαρχοι, περιφερειάρχοι, τι κάνουν, πανελλαδικά το αναφέρω. Είναι ενδεικτικό όλο αυτό ότι πρέπει πλέον να είναι και πιο συνειδητοποιημένοι οι πολίτες του τι ψηφίζουν, πώς ψηφίζουν και γιατί ψηφίζουν. Θα πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι οι πολίτες, αλλά να ξεκινήσουμε από το θέμα από τι προετοιμασία υπάρχει. Υπάρχει μια κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τι μελέτες υπάρχουν, τι έχουμε κάνει, να θωρακίσουμε τον Δήμο μας, την Κρήτη μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολύ κοντά μας, στη Σιτία έχουμε πριν κάμπο στο διάστημα, πάλι θέματα με πλημμύρες. Θα πρέπει και εμείς εδώ να προετοιμαστούμε για οτιδήποτε που εύχομαι ποτέ να μην γίνει αυτό. Το άλλο είναι, θα πρέπει να σκύψουμε, να δούμε τι μελέτες υπάρχουν, τι προετοιμασία πρέπει να κάνουμε εν ώψη των κλιματικών αλλαγών που γίνονται. Και θα πρέπει πια και οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν και τι ζητάνε από τους υποψήφιους δημάρχους και περιφερειάρχες. Εσείς λοιπόν έχετε συνταχθεί με τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη και τον συνδυασμό Ενωτική Κίνηση Πολιτών. Για ποιο λόγο, να αρχίσουμε από εκεί, ο Γιώργος Μπελούκας επέλεξε να κατέλθει υποψήφιος με τον κύριο Μενεγάκη? Τι είδατε στον Μανώλη Μενεγάκη και τι φιλοδοξείτε να φέρετε? Καταρχήν, ο Μανώλης Μενεγάκης είναι ένα πρόσωπο άφθαρτο, δεν έχει ανακατευτεί πουθενά σε άποψη σε δήμους, σε ίντρικες, τις συναλλαγές όλες αυτές που υποκλείουν οι υπόλοιποι συνδυασμοί. Νομίζω είναι ένας συνδυασμός καινούριος από την αρχή, παρόλο που απορροφήθηκαν και άλλοι συνδυασμοί του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αναφέρουμε στο Γιάννη Ανδριώτη και του Νίκου Ντικοκίνη. Συνταχθήκαμε αρκετά πρόσωπα από τις προηγούμενες από τους προηγούμενους συνδυασμούς και φτιάξαμε τον καινούργιο συνδυασμό του Μανώλη του Μενεγάκη, ο οποίος αποτελείται από πρόσωπα τα οποία έχουν ανακατευθεί με τα κοινά, ξέρουν τι γίνεται στο Δήμο Αγίου Νικολάου, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει όρεξη, υπάρχει διάθεση και πάνω απ' όλα υπάρχει μια καλή συνεργασία ανάμεσα μέσα στο συνδυασμό μας. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και με από το πρόγραμμα που έχουμε καταθέσει, ένα πρόγραμμα που θα το δείτε και θα το πάρετε και στα χέρια σας τις επόμενες μέρες, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι, μπορεί να γίνει, μπορεί να αναδείξει αυτά που δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά δεν έχουμε να απολογηθούμε για τίποτα από αυτά που δεν έχουν γίνει από τους προηγούμενους υποψήφιους σήμερα που ζητάνε την ψήφο των δημοτών του Δήμου Νικολάου. Τώρα, πιάνουμε αυτό που λέτε, είπατε και πριν ότι εμείς δεν έχουμε ίντριγκες και αναφέρετε τώρα στο τέλος ότι δεν έχετε να απολογηθείτε, όπως εννοείται ο κ. Χαριτάκης και ο κ. Αλεξάκης, το λέτε. Ακριβώς. Είναι γιατί η συνέχεια. Έχουν να απολογηθούν, λέτε. Έχουν να απολογηθούν για τα 10 χρόνια που δικούν σαν συνδυασμού. Γιατί οι συνδυασμοί αυτών των δύο αποτελούνται από τον συνδυασμό των υπάρχων τη Δημοτική Αρχή σήμερα. Αυτοί είναι οι υποψήφοι όλα αυτά τα χρόνια. Αυτοί είναι που διαχειρίζονται τη Δημοτική Αρχή. Αυτοί είναι που έχουν να κάνουν με ό,τι συμβαίνει πια στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Μπορούμε να θυμηθούμε αρκετά γεγονότα που σημάδεψαν την τελευταία τετραετία το Δήμο μας. Και μπορούμε να θυμηθούμε τον παραλιακό με τις μελέτες που έχουν προκύψει. Και η μελέτη είναι καθολικής σημασίας. Ναι. Έγινε μία μελέτη από το Δήμο Αγίου Νικολάου, απέδειξε ότι ο παραλιακός έπρεπε να γίνει έτσι μετά από σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής. Να πούμε για το καθολικό, να πούμε για τα σχολεία που είναι το πιο πρόσφατο γεγονός που υποδεχτήκαν τα σχολεία τους μαθητές χωρίς να υπάρχει μια σχετική αναβάθμιση από την προηγούμενη χρονιά μέχρι σήμερα. Είναι καταγεγραμμένα όλα τα προβλήματα
από τους διευθυντές των σχολείων, από τους συλλόγους των καθηγητών, από τους συλλόγους των μαθητών, από όλους αυτούς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί μέχρι σήμερα. Και φυσικά δεν υπάρχουν και μελέτες. Ακόμα είμαστε στην παρασκευή των μελετών. Συζητάμε για μια μεσοράχη, η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της μεσοράχης. Έχουμε λιώμενα σχολεία, το 5ο Δημοτικό Σχολείο, που ξέρουμε πολύ καλά, τότε ήταν μια λύση ανάγκης που έγινε το 2008 από τον τότε δήμαρχο, τον Δημήτρη Κουνενάκη, που όμως μπορώ να θυμίσω ότι η δημαρχία του Δημήτρη του Κουνενάκη έφερε όμως και σχολεία. Μπορώ να θυμίσω το 1ο Δημοτικό Σχολείο, το 2ο Δημοτικό Σχολείο, που αυτά γίνανε όμως με μελέτες που έγινε η ίδια τεχνική υπηρεσία τότε του Δήμου Αγίου Νικολάου. Και γενικότερα έχει πει ο κύριος Μενεγάκης και σε αρκετές εμφανίσεις του και στην πρόσφατη τελευταία, στην τηλεοπτική εμφάνιση στο debate, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, της παρούσας, της απερχόμενης, είναι ότι δεν λειτουργεί σωστά ο Δήμος. Εμπερικλείεται αυτό που λέτε προφανώς και σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα ο Δήμος το τελευταίο διάστημα δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει, γιατί συζητάμε για μια δημοτική αρχή ενιαία, η οποία έχει διασπαστεί σε δύο κομμάτια. Έχουμε δύο υποψήφιους και άμα βάλουμε και τη... Λέτε όμως, επιμένετε σε αυτό, δηλαδή λέτε συνέχεια, επιμένετε ότι είναι ο Χάρης Αλεξάκης, ο Θωμάς Χαριτάκης, είναι η συνέχεια του Αντώνη Ζερβού. Είναι η δημοτική αρχή σημερινή. Δεν λέω ότι είναι συνέχεια. Δεν λέω ότι είναι συνέχεια, λέω ότι είναι. Όταν είναι η δημοτική αρχή, η σημερινή, διοικεί εδώ και 9 χρόνια αυτόν τον Δήμο, αυτές τις τύχες των δημοτών. Ο Θωμάς Χαριτάκης είναι 4 χρόνια και ο Χαριτάκης είναι τα 9. Είναι 9. Και φυσικά, άμα βάλουμε και την Δέσπο την Καρνιαδάκη, που και αυτή ήταν υποψήφια δήμαρχος, ήθελε να είναι υποψήφια δήμαρχος, νομίζω ότι βλέπουμε ότι η δημοτική αρχή πια δεν έχει σπάσει. Η δημοτική ομάδα. Άρα και έχει πρόβλημα να παράγει και έργο το τελευταίο διάστημα. Άρα λοιπόν, κύριε Μπελούκα, λέτε κι εσείς ότι είναι η μη σωστή λειτουργία του Δήμου το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Εγώ θα πω από το έργο. Εγώ συγκεκριμένα έχω περάσει όλο το Δήμο Αγίου Νικολάου εδώ και 2 μήνες λόγω εκλογών βουλευτικών και τώρα δημοτικών. Και τα παράπονα είναι τεράστια από τους πρόεδρους των κοινοτήτων, από τους φορείς, από τους δημότες, ότι δεν υπάρχει κάτι που να γίνεται στο Δήμο. Και αυτό μπορεί να λέγεται οδοποιία, καθαριότητα, φωτισμός. Η καθημερινότητα γενικά του πολίτη δεν λειτουργεί όπως έπρεπε να λειτουργεί. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι δημότες, και εσείς σαν δημοσιογράφος, μια απλή βόλτα να κάνετε στα δημοτικά διαμερίσματα, θα το διαπιστώσετε το ίδιος. Και θα πω το εξής, και δεν γίνεται να παράγεις όταν τρέχεις να κάνεις συνδυασμούς, όταν τρέχεις να φτιάξεις την ομάδα σου για να κατέβεις στις εκλογές. Αυτονόητο είναι. Δεν θα μπορέσεις να αφοσιωθείς και στο έργο που σου είχε αναθέσει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος καλά έκανε και τους έχει αναθέσει το έργο, αλλά και αυτοί έχουν ευθύνες απέναντι στη δημοτική αρχή, στη δημοτική παράταξη που ανήκουν. Το άλλο είναι και γι' αυτό παραιτηθήκανε. Γιατί δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους. Τους δώσαν την παραίτησή τους και καλά έκανε ο Δήμαρχος και... Παραιτήθηκαν, λέτε, ποιοι? Ο κύριος Χαριτάκης. Ο κύριος Χαριτάκης, ο κύριος Αλεξάκης. Λόγω της εμπλοκής στις εκλογές. Της εμπλοκής και ότι θέλανε να αφοσιωθούν στα καθήκοντά τους σαν υποψήφιοι δήμαρχοι. Ναι. Για την επικαιρότητα μια ερώτηση. Και το τελευταίο, τους βλέπετε ότι το ερώτημα που μπαίνει είναι γιατί χωρίσαν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαζί στην ίδια δημοτική ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί διασπάστηκαν. Τι τους χώρισε. Τους βλέπετε πάρα πολύ καλά. Έχουν τις ίδιες απόψεις. Τα ίδια πράγματα κάνανε 9 χρόνια. Την ίδια λειτουργία είχαν και πάνω απ' όλα. Και πάρα πολλούς κοινούς υποψηφίους είχαν βάλει στα ψηφοδελτία τους. Άσχετα μετά, άμα κάποια στιγμή αλλάξανε. Νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο τους βλέπετε δεν έχουν καμία αντιπαράθεση ανάμεταξύ τους. Στο πρόσφατο debate που είδαμε, παρακολουθήσαμε στα κανάλια, Χάρη έλεγε ο ένας, Θωμά έλεγε ο άλλος και τον κύριο Μενεγάκη απ' την άλλη που διακρίνεται η διαφορά. Ότι ταυτίζονται, λέτε. Υπάρχει μια συνέχεια. Θα υπάρχει μια συνέχεια. Να το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Για την επικαιρότητα, μια ερώτηση. Και καλό αν δεν είναι έτσι, να βγουν έξω με προγράμματα να πούνε ότι ναι, αυτό δεν είναι έτσι.
Δεν θα είναι έτσι το πρόγραμμά μας. Αλλά 9 χρόνια υπάρχει ένα πρόγραμμα, θα ανασύρουμε και τα προγράμματα της... του συνδυασμού που ανήκαν αυτοί οι δύο υποψήφοι, να δούμε τι κάνανε και τι προτείνουν. Θα δείτε ότι είναι μια συνέχεια. Κύριε Μπελούκα, στην επικαιρότητα, τώρα είμαστε Τετάρτη σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου. Είχαμε χτες την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία ακυρώνει τις δύο ληφθείς αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που η μία αφορούσε μεταφορά λαϊκής αγοράς, γιατί όλη Τετάρτη, μέρα λαϊκής, μεταφορά λαϊκής αγοράς από το χώρο του νοσοκομείου του πάρκινγκ στο Λαγκό, και επίσης ακυρώνει τον νέο κανονισμό λειτουργίας του ψήφισε το Δημοτικό Συμβουλίο. Λόγω μη τήρησης της νομιμότητας, όπως λέει το σκεπτικό της μακροσκελούς απόφασης της αποκεντρωμένης. Και είχατε μια ανακοίνωση πριν λίγα λεπτά το μεσημέρι τη Τετάρτη, η Ενωτική Κίνηση Πολιτών. Βγάλαμε ότι θα λυθεί το θέμα. Για πείτε μας τι εννοείτε και πώς. Βγάλαμε μια ανακοίνωση προηγουμένως. Και ένα σχόλιο για το θέμα. Και ερχόμαστε τώρα με τον Μανώλη του Μενεγάκη και κάναμε μια βόλτα στη Λαϊκή. Ακούσαμε τις απόψεις, είδαμε τι λένε οι άνθρωποι, τι λένε οι δημότες που είναι στη Λαϊκή. Και νομίζω όλο αυτό το διάστημα έχει χαθεί να αναλωνόμαστε αν θα γίνει Λαϊκή την Τετάρτη, αν δεν θα γίνει Λαϊκή, τι λένε οι πυρίκοι. Όλοι έχουν δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο. Νομίζω ότι κακώς και συζητάμε για μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι. Η οποία επεξεργάστηκε η Δημοτική Αρχή σήμερα, έχει ψηφιστεί ομόφωνα από όλους και νομίζω ότι το να έρχεται η αποκεντρωμένη διοίκηση να λέει για λανθασμένους τρόπους αποφάσεων, για να την ξαναπάρουμε πίσω, να την ξαναδούμε όλα αυτά, νομίζω ότι πια δεν μας τιμάει. Δεν μας τιμάει σαν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν τιμά το Δήμο, εννοείται. Δεν τιμάει τη Δημοτική Αρχή. Ναι. Όταν φέρνει μία πρόταση και μας την ακυρώνει έτσι η αποκεντρωμένη για μη τήρηση του κανονισμού που πρέπει να έχει ο... Όχι, επικαλείται μια σειρά από νόμιμες διαδικασίες. Ακριβώς. Ναι. Και είδαμε και, εγώ θα πω και σε άλλη μία, πριν κάπως τον καιρό είχαμε και άλλη τέτοια απόφαση για τους κάδους. Τους υπογειοποιημένους. Για τους υπογειοποιημένους κάδους. Άρα συζητάμε. Τι γίνεται, μάλιστα. Τι συμβαίνει. Δεν μπορεί ένας έμπειρος δήμαρχος, ο Αντώνης ο Ζερβός, 9 χρόνια δήμαρχος τώρα, παλιότερα άλλα 4, με μια τεράστια εμπειρία στα αυτοδιοικητικά όλα αυτά τα χρόνια, να φέρνουμε τέτοιες αποφάσεις και να μας ακυρώνει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Νομίζω εμείς σαν συνδυασμός και αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Πολίτες, περίοικοι της Λαϊκής, της σημερινής Λαϊκής. Διαβούλευση λέτε. Διαβούλευση. Ναι. Γιατί ο λόγος που ακυρώθηκε δεν υπήρχε λέει διαβούλευση. Μάλιστα. Και το λέω εγώ. Να τα δούμε όλα, όλοι μαζί. Εγώ θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Γιατί δεν πάμε να κάνουμε μια Τετάρτη μεσημέρι την ώρα που σχολάνε από τη Λαϊκή ανθρώποι να τους πάρουμε, να πάμε να κάνουμε μια προσομοίωση της Λαϊκής στον χώρο που προτείνει η Δημοτική Αρχή. Να δούμε πώς λειτουργεί. Να το δούμε όλοι στην πράξη. Από την άλλη, βέβαια, νομίζω συμφωνείτε κι εσείς ότι πρέπει να αλλάξει χώρο η Λαϊκή, πλέον δεν βολεύει εκεί που είναι. Δεν βολεύει, όπως έχει δημιουργηθεί με τον άνθρωπο εκεί πέρα που ενοικιάζει το πάρκινγκ. Θα τώρα πρέπει να γίνει κάτι άμεσο. Γιατί η λειτουργία του πάρκινγκ, η λειτουργία του δεύτερου δημοτικού σχολείου και αύριο το μουσείο, υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Εγώ τη ζω καθημερινά λόγω εργασίας μου στο Αρχαιολογικό Μουσείο και το ζω καθημερινά κάθε πρωί τι γίνεται εκεί πέρα. Και είναι και πολυσύχνη στην τρόμη ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Και από τις δύο πλευρές. Ακριβώς. Θα πρέπει να το δούμε άμεσα όμως με καλή θέληση όλων των πλευρών να λυθεί τώρα το θέμα αυτό. Μάλιστα. Και κλείνοντας, τελευταία ερώτηση. Καταλάβετε τι θα ρωτήσω. Γιατί να ψηφίσει ο κόσμος τον Γιώργο Μπελούκα, γιατί να εμπιστευτεί το συνδυασμό του Μανώλη Μενεγάκη, Ενωτική Κίνηση Πολιτών. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ψηφίσουν τον Μανώλη του Μενεγάκη, γιατί είναι ένας άνθρωπος εργασιομανής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέληση, έχει όρεξη και πάνω απ' όλα έχει καταφέρει με αυτή τη συγκολητική ουσία που διαθέτει ο Μανώλης να ενώσει ανθρώπους, να ενώσει δυνάμεις, να πείσει ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. 152 ανθρώποι είμαστε δίπλα στον Μανώλη για την επόμενη μέρα σαν Δημοτική Αρχή που θα γίνει ο Μανώλης από την πρώτη Κυριακή. Οι ειδήσεις που έρχονται, η όρεξη των ανθρώπων, ο αυθορμητισμός τους και η αγκαλιά που έχουν δείξει στον Μανώλη Μενεγάκη, στο συνδυασμό και σε εμάς τους υποψηφίους,
μας δίνει να συνεχίσουμε για να πάμε από την επόμενη μέρα να δουλέψουμε, να αλλάξουμε κάτι σε αυτόν τον Δήμο του Αγίου Νικολάου που τόσο πολύ έχει μείνει πίσω. Έχουμε μείνει πίσω από τον τουρισμό, έχουμε πίσω από την ανάπτυξη, έχουμε μείνει πίσω σε υποδομές. Μάλιστα. Όσο αφορά γιατί πρέπει να ψηφίσουμε τον Γιώργο Μπελούκα, είμαι πάντα μπροστά σε όλους τους αγώνες και πάνω απ' όλα έχω αποδείξει ότι δεν είμαι με τα συμφέροντα. Είμαι με τον απλό πολίτη, με τον απλό άνθρωπο, με τον μεροκαματιάρι, με τον άνθρωπο που παλεύει χωρίς να έχει συμφέροντα να βγει αυτός ο τόπος μπροστά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη και νομίζω ότι αυτός ο τόπος πρέπει να αλλάξει. Να είστε καλά.